που τον ξέρω από το 2005. Για πηγαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήρθε ο Γιάννης στο πλατό και έχει υπάρξει γενική αναστάτωση. Έχουν σταματήσει όλα. Έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, τον Γιάννη τον ξέρω το 2005 και ξέρω ότι ειδικά οι γυναίκες έχετε την εικόνα ενός ανθρώπου. Ίσως λίγο εκεί στο Survivor κάπως καταλάβατε κάποια πράγματα περισσότερο. Αλλά οι γυναίκες έχετε την αίσθηση ότι είναι ένας άντρας σκληρός και εγωιτευτικός και. Αλλά εγώ γνώρισα ένα πολύ τρυφερό και ευαίσθητο πλάσμα που τον έβαλα κατευθείαν μέσα στην καρδιά μου, γιατί έχει μια παιδική αθότητα. Τέλος πάντων, θα σας τα πω. Γιάννης Παλιέρα, καλώς μας ήρθες. Ναδιούλα! Και δεν γίνεται ούτε να φιληθούμε, ούτε τι αυτοματική κατάσταση να φιληθεί. Μουά, Γιαννούκο μου. Κάνεις. Με την Ελένη Κοτανίδου συστηθήκατε. Με τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Γεια σου, φοβερός. Είναι φοβερός και θα μιλήσουμε και για τις ταινίες σου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Καλησπέρα, Γιαννούκο μου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πολύ χαίρομαι για την εκπομπή σου. Συγχαρητήρια για το πολύ ποιοτικό αυτό μαγκαζίνο που κάνεις. Ευχαριστώ. Θες να πούμε για μένα ή να πούμε μερικά πράγματα για την Άντια Κοντογιώργη? Όχι, όχι, προς Θεού. Εγώ έχω πει πολλά. Δηλαδή, παραπάνω ίσως και από αυτά που θα έπρεπε. Οπότε θέλω να σας πω για την Άντια ότι είναι ένα πολύ γλυκό και ταλαντούχο πλάσμα. Η οποία παράτησε την νομική για να μπορούμε σήμερα να την απολαμβάνουμε στους δέκτες μας. Να το. Γιάννη, εγώ είπα και αυτό ισχύει, μαζεύω και τη ζώνη. ότι όταν σε πρωτογνώρισα τότε στα γυρίσματα, είχα ξέρεις και εγώ στο μυαλό μου ότι θα είναι ο Γιάννης Παλιάρας. Ξέρεις και περίμενα έναν άντρα αυστηρό, βαρύ, αυτά. Και είσαι ένα παιδί που πραγματικά κάθε φορά που σε σκέφτομαι χαμογελά ολόκληρη, γιατί είσαι πάντα αληθινός, γλυκός, ευγενής με όλους, τρυφερός και έχεις μια καθαρότητα που είναι αξιοθαύμαστη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε έχουμε στην καρδιά μου και πολύ σε αγαπώ. Να τα αποδίδω. Εντάξει. Τότε πάμε τώρα στα κανονικά αφού τα είπαμε, γιατί είχα να τον δω χρόνια, αλλά τα λέμε τώρα δημοσίως. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Γιάννη, έχω χαρεί πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται με σένα και το εξωτερικό, Τι γίνεται, για πες τα εσύ. Εντάξει, νομίζω ήμουν αρκετά τυχερός τη χρονιά που πέρασε. Βρέθηκα σε δύο διεθνείς παραγωγές. Στο Μεξικό για το Netflix και αμέσως μετά από δύο μήνες στο Ιράν. Τα ξέρεις εσύ αυτά? Κάτι έμαθα κι εγώ, μην νομίζεις. Εσύ τι ξέρεις γι' αυτά, για πες μας, Αλέξανδρε. Έχεις τη γνώμη τον ίδιο τον άνθρωπο που μπορεί να σου πει την ιστορία. Εγώ θα σου πω τον background. Θα σου πω, επειδή όταν πηγαίνουμε μαζί σε σινεμά, μου λες και πράγματα που μπορεί να ξέρω δύο-τρία πράγματα για τις ταινίες, αλλά μου λες και πράγματα που δεν τα ξέρω. Θα σου πω πάνω κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί συζητήσαμε λίγο νωρίτερα και μου είπε ότι η Ισπανικά δεν γνώριζε πριν ξεκινήσει να παίζει στη μία από τις σειρές. Η προφορά του στα Ισπανικά έχει καταφέρει να ουδετεροποιήσει τις προφορές στη Λατινική Αμερική και έχει φτιάξει κάτι πολύ δικό του και πάρα πολύ καθαρό. Αλήθεια, αυτό είναι πραγματικά αξιόλογο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γράσιας, Αλεχάνδρο. Δεν άδα. Τι κάνεις, βρίσκεις το δικό σου δρόμο στη ζωή, Νομίζω. Το φτιάχνεις μόνος σου. Ναι, εντάξει. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Τεράστια εμπειρία θα έλεγα. Νομίζω το ταξίδι στο Μεξικό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Πώς είναι το πολύ Μεξικό? Όμορφη χώρα. Οι Μεξικάνοι είναι πολύ κοντά σε εμάς. Ναι, σαν άνθρωποι, σαν lifestyle. Θεωρώ ότι παρότι το Μεξικό απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα μας, βρήκα περισσότερα κοινά στους Λατίνους παρά στους Βορειοευρωπαίους, ας πούμε, με εμάς. Α, ναι. Καλά, στους Βορειοευρωπαίους το φαντάζομαι. Ναι, δεν έχουμε και πολλά κοινά τελικά. Ενώ οι Λατίνοι είναι πολύ, πολύ ζεστοί άνθρωποι, πολύ χαμογελαστοί. Είναι πολύ της διασκέδασης, τρώνε και πίνουν πολύ όπως και εμείς, αρκετά αργά το βράδυ, δηλαδή βγαίνουν έξω για φαγητό. Οπότε δεν καταπιέστηκες στα γυρίσματα. Καθόλου. Το απόλαυσες, σε βλέπω πλήρη, ναι, σε βλέπω χαρούμενη. Ναι, το Μεξικό μου άρεσε πάρα πολύ σαν χώρα. Νομίζω θα μπορούσα να μείνω για μεγαλύτερα διαστήματα εκεί. Αλήθεια, τι ωραία. Ναι. Βέβαια, εκεί έγιναν όλα τα γυρίσματα της σειράς. Όταν τελειώσαμε στο Μεξικό, μετά γίνανε κάποια γυρίσματα στη Μύκονο. Το Σεπτέμβριο. Κάναμε και κάποια γυρίσματα στην Μύκονο, ναι. Κινηματογραφικά πάντως ξεκίνησες με ένα σκηνοθέτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει διεθνή καριέρα. Μιλάμε για τον Πάνο Κούτρα. Μπορεί να ήταν ένα πέρασμα ουσιαστικά στην επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά. Αλλά αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μπαίνει σε ένα ρόλο, σε μια ταινία τότε που όποιος και να διάβαζε το σενάριο, έλεγε: «Οκ, τι παλαβό πράγμα θα είναι αυτό. Αξίζει να συμμετέχω, δεν αξίζει να συμμετέχω». Τελικά όσοι συμμετείχαν έχουν μπει σε αυτόν τον κόσμο.
Νομίζω ότι είσαι μια κινητή κυκλοπαίδεια γνώσης. Χαίρομαι για την παρουσία σου. Ισχύει. Ισχύει. Ήταν πολύ ωραία ταινία ο Γιγαντίας Μουσακάς. Ναι. Πάνω Κούτρα, εντάξει. Οπότε εκεί εσύ πρωτογοητεύτηκες με το θέμα σινεμά και υποκριτική. Έκανα ένα πέρασμα. Νομίζω δεν είχα καν, ούτε καν ατάκα εκεί. Ναι. Και μετά ο πρώτος μου τηλεοπτικός ρόλος ήταν στο σύριαλ Έρωτα στον Αντένα. Ναι, με την Άντια και τον Γιώργη ήμασταν τηλεοπτικό ζευγάρι. και θέλω να πω για την Άντια ότι παρότι μπήκε, ενσωματώθηκε στο σύριαλ αφού είχαμε αρχίσει τα γυρίσματα. Προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που και έμπειροι ηθοποιοί πολλές φορές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε μια δουλειά που ήδη τρέχει. Και η Νάντια ήταν έτσι... Άσε με εμένα, για σένα λέμε τώρα. Πολύ καλή με όλους, πολύ ευγενική, μας νοιαζόταν όλους. Ήταν πραγματικά χαρά να συνεργαστούμε. Τα ίδια κάνει και εδώ, Γιάννη, ναι, να ξέρεις. Ναι. Τα ίδια κάνει και εδώ. Πες μας εσύ τώρα, λοιπόν, πας λοιπόν στο Μεξικό. Αυτό τώρα παίζεται στο Netflix, πρόκειται να παιχτεί. Εμείς δεν το έχουμε ακόμα εδώ στο δικό μας. Δυστυχώς στην ελληνική πλατφόρμα του Netflix δεν συμπεριλαμβάνεται. Γιατί από ό,τι έμαθα και εγώ στην πορεία, το Netflix σε κάθε χώρα δείχνει διαφορετικά πράγματα. Και επειδή εγώ ενσωματώθηκα στην 7η χρονιά του El Señor de los Cielos, προφανώς το ελληνικό Netflix πρέπει να το βάλει από την αρχή. Δηλαδή, ακόμα και να θέλει να προβάλλει τη συμμετοχή ενός Έλληνα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάει από την αρχή, δεν μπορεί να βάλει την 7η και τελευταία σεζόν. Να τις βάλει όλες και να επιλέξουμε εμείς σεζόν 7. Τα ακούτε εδώ. Netflix, γεια σας. Θέλουμε να μας βάλετε το Γιάννη. Και η επόμενη ταινία που έκανες ήταν... Το επόμενο που έκανα είναι το Σαλμάν Φαρσί. Είναι ένα σύριαλ με τη μορφή ντοκιμαντέρ, θα έλεγα. Και αφορά στην ιστορία της Περσίας μέσα σε έναν αιώνα. Μιλάμε για εποχή γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Στον ελλαδικό χώρο είχαμε Βυζάντιο τότε, Ιουστινιανό. Αν θυμάσαι τίποτα από την ιστορία, γιατί και εγώ έκανα μια επανάληψη για να μπω στο κλίμα. Και οι Έλληνες πολεμούν με τους Πέρσες. Αυτός είσαι εσύ. Ναι, αυτός είμαι εγώ. Με μια διακριτική έτσι, αμφίεση, ένα απλό μακιγιάζ. Και σε πέτυχε στον κορονοϊό το γύρισμα. Πήγαμε στο Ιράν μετά την πτώση του αεροσκάφους. Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψουμε στο Ιράν. Θυμάσαι, η Αμερική, η Ιράν ήταν στα πρόθυρα του πολέμου εκείνη την εποχή. Και γύρισαμε κορονοϊό. Ήταν πολύ επεισοδιακό το ταξίδι μου. Και να πάω και να γυρίσω. Δυσκολεύτηκα. Στο τσακ προλάβαμε να γυρίσουμε, ήθελα να σου πω. Μετά από λίγες μέρες κλείσανε όλα τα αεροδρόμια. Οπότε. Πώς ήταν οι συνθήκες των γυρισμάτων εκεί? Εντάξει, είναι τεράστιες παραγωγές. Είναι όλα διαφορετικά. Ήταν ένα σοκ για μας. Ξυπνάγαμε 4,5 ώρα το πρωί. 5 αναχωρούσαμε από το ξενοδοχείο, κάναμε 3 ώρες διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο σετ στην έρημο. Και αυτό το μακιγιάζ που είδατε μαζί με τη στολή έκανε περίπου 3 ώρες. Δηλαδή όλη η προετοιμασία μας έπαιρνε άπειρες ώρες μέχρι να πάμε εκεί. Ήσουν και με άλλους Έλληνες εκεί. Ναι, ήταν ο Νίκος ο Μπουρσανίδης, εξαιρετικός, ο Μάνος ο Πίτζης, ο Πάνος ο Γκόγκος και η Χριστίνα Σωτηρίου. Αλλά έκανες παρέα και με άλλους, με ξένους εκεί, ή ήσασταν μεταξύ σας? Περισσότερο μεταξύ μας. Λογικό. Ναι. Ήμασταν λίγο απομονωμένοι σε ένα πολύ ήσυχο μέρος του Ιράν. Ευτυχώς δεν είχε κρούσματα εκεί. Εντάξει, ήταν τεράστια εμπειρία για μένα να πηγαίνουμε το πρωί στην έρημο και να βλέπουμε χιλιάδες κομπάρσους, στολές, άλογα, άρματα, σπαθιά. Οι Ιρανοί αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου ψηφιακά εφέ, με αποτέλεσμα να περάσουν από τις κάμερες 12,000 άνθρωποι. Γιάννη, είσαι χαρούμενος? Εντάξει. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, τώρα προσγειώθηκα λίγο στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δουλειές με κάνουν να χάνω τον ύπνο μου. Δηλαδή τα πρώτα τηλεφωνήματα όταν έπεσαν, θυμάμαι έκανα κανένα 2 μέρες να κοιμηθώ. Από τη χαρά σου, Από τη χαρά, από την υπερένταση. Διάβαζα τα πάντα για το Ιράν, τα πάντα για το Μεξικό, τι πρέπει να αποφεύγουμε, τι πρέπει να προσέχουμε, ποια είναι τα αξιοθέα, τι πρέπει να δει κανείς. Ό,τι μπορούσα να μάθω πριν πάω στο Ιράν που θα μπορούσε να μου φανεί χρήσιμο. Τι θες να σου ευχηθώ? Δεν ξέρω, υγεία σίγουρα και ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο για σένα. Αλλά επειδή είσαι τόσο καλό παιδί, θα σου έρχεται πάντα το καλύτερο. Ναι, πιστεύω, ναι. Γενικά είμαι αισιόδοξος. Οφείλεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Όχι, είχα μια απορία. Παρόσο βλέπουμε εδώ πέρα με πραγματικά μεγάλη μετάλλαξη στο μακιγιάζ. Θα έκανες και μια αλλαγή στο σώμα σου και που να πάρεις 40-50 κιλά για ένα ρόλο? Η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωπος είμαι αρκετά συντηρητικός στο να αλλάξω κάτι πάνω μου. Δηλαδή. Τα μαλλιά μου είναι ίδια από το 2001, κουρεύτηκα για ένα σύριαλ, το Μίλαν Βρώμικα, το 2009. Άλλα και πάνω σκαλίτσεις, καλά κάνεις. αλλά
όταν πρόκειται για ένα ρόλο, δεν αισθάνομαι ότι είμαι αυτός μου. Δηλαδή, όταν μου ξυρίσαν το κεφάλι στο Ιράν, δεν ένιωσα ότι κουρεύτηκε ο Γιάννης. Ίσως επειδή είχε να κάνει με την προετοιμασία μου για το ρόλο, δεν το αισθάνθηκα ότι κουρεύτηκα. Δεν είχα το άγχος αν θα μου πάει, δεν θα μου πάει. Προφανώς στην προσωπική μου ζωή ποτέ δεν θα έκανα ένα τέτοιο κούρεμα. Mm. Αλλά για ρόλους δεν διστάζω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι βγαίνω έξω από τον εαυτό μου. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν μπορούμε να σε φανταστούμε κάπως αλλιώς, Γιάννη, να σου πω. Δηλαδή, ειλικρινά. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ με άλλα. Είναι ωραίες αυτές οι αλλαγές και μας βοηθάνε και στο χτίσιμο του ρόλου, νομίζω. Δηλαδή, ακόμα και η εξωτερική εμφάνιση. Έτσι, να είσαι ανοιχτός και θα σου έρχονται. Μας βοηθάει στο να μπούμε, να εμβαθύνουμε κάπως το ρόλο. Γιάννη. We love you. Κι εγώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ταξιδεύεις, και να δουλεύεις και να χάνεις τον ύπνο σου. Σας περιμένω, φεύγω για πολύ, πάρα πολύ λίγο. Σας περιμένω πάλι, διότι έχω να σας πω. Γιάννη,